Αποφασίσαμε λοιπόν και εφόσον καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που δεν έρχεται στο τραπέζι του διαλόγου και δεν έχουμε πάρει απάντηση από το Υπουργείο παρά μια απαξίωση την οποία καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε στον ελληνικό λαό, από αύριο θα γυρίσουμε στα χωριά μας, οι αγρότες της Καρδίτσας, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού, όπως σας είπα, για τις 15 του Δεκέμβρη, και βέβαια η Ενωτική Ομοσπονδία θα κάνει συχνές επισκέψεις στα χωριά, όπου θα συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους αγρότες, έτσι όλοι μαζί, όπως κάνουμε συνήθως, να οργανώσουμε την πάλη ενάντια στα προβλήματα που υπάρχουν, ενάντια στην κυβέρνηση και τις πολιτικές της, που δεν μας επιτρέπουν να ζήσουμε και μας πάνε κάθε χρόνο και πιο κοντά στο να εγκαταλείψουμε τη γη μας, την καλλιέργειά μας. Είμαστε περήφανοι και για αυτόν τον αγώνα που δώσαμε, αυτοί που είμαστε εδώ. Θα πρέπει όμως όλοι μας να καταλάβουμε ότι η μεγάλη συμμετοχή φέρνει και καλύτερα αποτελέσματα. Τα προβλήματα θα ήθελα να τα πω για ακόμα μια φορά. Τα βασικά αιτήματα, τα οποία είναι κατώτερες εγγυημένες τιμές σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας επιτρέπουν, να μας αφήνουν και εμάς ένα λογικό κέρδος για να επιβιώσουμε, είναι το κόστος παραγωγής, και εδώ έχουμε το πετρέλαιο. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε αφορολόγητο πετρέλαιο, συνεχίζουμε να διεκδικούμε 50% μείωση στο αγροτικό ρεύμα, και βέβαια να μην υπάρχει ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, να μειωθούν οι τιμές στα αγροτικά εφόδια, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και τη νέα χρονιά. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι το 20, το Γενάρη, που έχουμε βέβαια και τα δικαστήρια, και θα έπρεπε εδώ, γιατί εμείς σαν Ομοσπονδία Καρδίτσας, τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουμε δικαστήρια και στις 17 και στις 30 του Γενάρη, παρόλα αυτά δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μέχρι ότου να έρθει η νίκη και να μπορέσουμε και εμείς να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε.